Και πάμε σε μία είδηση η οποία βγήκε μέσα από το πρωινό σου σου και μιλάω για τη λήξη της συνεργασίας Τατιάνα Στεφανίδου με τον Αλφα. Την είπε πρώτος ο Νίκος Γεωργιάδης, την αποκάλυψε. Βαριά σύννεφα είχαμε πει εμείς, γιατί θέλαμε να είμαστε, κατάλαβες, λίγο έτσι κομψή στην τοποθέτηση και ευγενής, ενώ ξέραμε στην πραγματικότητα ότι τελειώνει αυτή η συνεργασία με ένα συμβόλαιο που λύγει και δεν θα ανανεωθεί. Σε διέκοψα, ήθελες να πεις κάτι? Όχι. Ωραία. Αυτό λίγο, ότι πρώτα εμείς εδώ βγήκε αυτή η είδηση και τώρα έχουμε να δούμε όλο το παρασκήνιο της απομάκρυνσής της και ποιος λέγεται ή κάζεται ότι μπορεί του χρόνου να πάρει τη θέση της. Γιατί έχουν ξεκινήσει ήδη συζητήσεις. Θέλω να πω βέβαια ότι η είδησή μας επιβεβαιώθηκε ουσιαστικά από ένα site που ανήκει στην Τατιάνα Στεφανίδου και τον σύζυγό της, τον Νίκο Βαγγελάτο, το Ζάπιτ. Και μάλιστα ήταν πολύ εντυπωσιακό και αυτό που συζητήθηκε είναι ότι της ανακοίνωσαν, δηλαδή το έγραψε μόνη της η Τατιάνα, ότι της ανακοίνωσαν ότι δεν θα συνεχίσει του χρόνου στον Α. Και άρα, μάλιστα υπήρχαν και κάποιες εχμές στο άρθρο το οποίο αναρτήθηκε και συζητήθηκε πάρα πολύ. Υπήρχαν κάποιες εχμές προς τη διοίκηση του καναλιού. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν χάρηκε πάρα πολύ η Τατιάνα. Εγώ βέβαια αυτό που ξέρω είναι ότι ήδη είχαν γίνει επαφές με δύο άλλους σταθμούς και μάλιστα όπως είπε και η Μέρη. Αυτή τη στιγμή ένα σενάριο που κυκλοφορεί στην αγορά λέει ότι η Τατιάνα θα είναι του χρόνου στον Sky. Ένα κανάλι με το οποίο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν. Και μάλιστα ο διευθυντής προγράμματος του σταθμού τότε, όταν είχε φύγει από το Sky η Τατιάνα, είναι ο ίδιος που είναι τώρα στον Αλφα. Φεύγει πάλι η Τατιάνα. Ναι, γιατί η πρώτη που είχε τη ζώνη 12-2. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχαν και πάλι έτσι, σας λέω, κάποιες αιχμές που μου έκαναν προσωπικά πάρα πολύ εντύπωση. Ένα που αφορούσε στον κύριο Κόμπο. Νίκο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Όταν λέμε τώρα θα πάει στο Sky, πες να πάει και στη ζώνη που λέγεται πως θα αφήσει η Face Κορδά. Αυτό, είναι τρομερό να γυρίσει εκεί δηλαδή. Υπάρχει τώρα, σας λέω, ένα ντόμινο εξελίξεων, γιατί υποτίθεται ότι και οι συζητήσεις της Face Κορδά δεν έχουν τελειώσει με τον Sky.